Σύμφωνα με το businessinsider.com, η επίλεκτη ελληνική δύναμη ΕΤΑ αξιολογήθηκε ως έτοιμη για μάχη και εξαιρετική από τον ΑΤΟ, εισερχόμενη στο κλαμπ των πλέον δύναμεων παγκοσμίω όπως η Delta Force και η CL, τον ΕΙΠΑ. Η επιλεκτή μονάδα των ειδικών επιχειρήσεων πρώτη βαθμίδα τη χώρα μα κέρδισε την κορυφαία βαθμολογία από το Αρχηγείο Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ το Δεκέμβριο. Το ειδικό τμήμα Αλεξυπτοτιστών, γνωστό ΣΕΤΑ, προορίζεται μόνο για τι πιο σημαντικέ και πιο δύσκολε επιχειρήσει. Αναφέρει άρθρο, περιγράφοντα όμω σκέψει τη Συμμαχία για επιχειρήσει και απειλέ, εξηγώντα και τον λόγο τη αξιολόγηση τη επιλεκτή ελληνική μονάδο. Όλη αυτή η προσπάθεια αξιολόγηση από το ΝΑΤΟ αποσκοπεί στην γνώση τη ηγεσία τη Συμμαχία σχετικά με τι διαδικασίε δυνάμει των χωρών μελών με δεδομένη την κρίση στην Ανατολική Ουκρανία. Οι ΗΠΑ δεν φέρονται διατεθειμένε να εμπλακούν προ το παρόν στην περιοχή με του Ρώσου, αλλά τα σενάρια δίνουν και παίρνουν όλο αυτό το διάστημα με απειλέ εκατέρωθεν. Οι Τούρκοι έχουν τη δική του ανάλογη μονάδα με την ονομασία Μπορντό Μπάρελι, η οποία είναι μόνο για δράσει στα πλαίσια των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ δεν έχουμε ακούσει αν έχει αξιολογηθεί από τον ΝΑΤΟ. Ο αρχηγό Γεθά, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνική Άμυνα και καταδρομέα, Ανέφερε σε tweet τα θερμά μου συγχαρητήρια στην ΕΤΑ για την εξαιρετική απόδοση στην αξιολόγηση της μονάδας από το Αρχηγείο Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ. Είμαστε περήφανοι για άλλη μια φορά για την ετοιμοπόλεμη δυναμίατα. Ω στρατηγική μονάδα ειδικών επιχειρήσεων. Προορίζεται μόνο για τι πιο σημαντικέ και πιο δύσκολε επιχειρήσει. Είναι σε συνεχή αναμονή, χωρί προειδοποίηση για ανάπτυξη οπουδήποτε εντό τη Ελλάδα. Η ΕΤΑ είχε μια σπάνια απώλεια το 2020, όταν ένα από του χειριστέ τη σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ενό άλματο ελεύθερη πτώση. Ο θάνατο του Έλληνα Αλεξυπτοτιστή ήρθε κατά τη διάρκεια μια περίοδου εξαιρετικά αυξανόμενων εντάσεων με την Τουρκία, η οποία προσπάθησε να διεξάγει παράνομε υποβρύχε έρευνε της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδας και της Κύπρου και η μονάδα ήταν σε μέγιστο συναγερμό για δράση. Σε μια πρόσφατη συγκέντρωση ειδικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, ο στρατηγός Ρίτσαρτ Κλάρκ, διοικητής της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, τόνισε τη σημασία της κοινότητας ειδικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ. Καθώς οι απειλές για την ειρήνη συνεχίζουν να εξελίσσονται, πρέπει να ξεκλειδώσουμε το πλήρες δυναμικό των συμμάχων και των εταίρων μας για απάντηση. Όποια και αν είναι η απειλή, συνεχίζουμε να τηρούμε την υπόσχεσή μα στον ΝΑΤΟ και στη Συμμαχία, είπε ο Κλάρκ. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η σα είναι πολύ σημαντική για μα.